Κύριε Πρόεδρε, είναι δυνατόν μια ωραία μέρα η ανθρωπότητα να αποφασίσει δημοκρατικά ότι ένα μέρος της πρέπει να εξολοθρευτεί. Αυτό έγραφε η Χάννα Άρεντ, η μεγάλη φιλόσοφος, στο βιβλίο της «Επαρχές του Ολοκληρωτισμού» το 1951. Όταν το έγραψε αυτό η Άρεντ, αυτό για το οποίο αναφερόταν είχε συμβεί. Διότι είχαν εξολοθρευτεί οι Εβραίοι, οι γκέις, οι ομοφιλόφιλοι, οι Ρωμά, οι κομμουνιστές. Όχι για το τι κάνανε ή για το τι πιστεύανε εκτός από τους κομμουνιστές, αλλά για το ποιοι ήτανε. Για το πού είχαν γεννηθεί, πώς είχαν γεννηθεί, τι φυλή, σε ποια φυλή είχαν γεννηθεί ή σε ποια σεξουαλική επιθυμία. Και αναγκάστηκα να τα πω αυτά, διότι ακούστηκαν σήμερα στη Βουλή πράγματα τα οποία αν δεν τα απαντήσουμε εμείς και σαν βουλευτές και σαν δάσκαλοι. Άνθρωποι με μια διδακτική διδασκαλία έχουμε και τους μαθητές εκεί απάνω. Να απαντήσουμε σε αυτή την λογική και τη ρητορική του μίσους, της μεσαλλοδοξίας, της εχθρότητας απέναντι στους ανθρώπους μας, νομίζω ότι δεν εκτελούμε το καθήκον μας. Και μιλήσανε πολλοί για ανθρώπινα δικαιώματα. Χρησιμοποίησαν και τη λογική, τι λέει το δικαστήριο του Στρασβούργου και αυτό θα μας οδηγήσει αναγκαστικά εκεί. Υπάρχει λοιπόν μια κοινοτυπία. Ξέρετε, εγώ έχω δουλέψει πολλά χρόνια με αυτά τα πράγματα. Μια κοινοτυπία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ανήκουν στους ανθρώπους ακριβώς επειδή είναι άνθρωποι. Είναι ένα κλισέ και όπως όλα τα κλισέ είναι μισή αλήθεια. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν δίνονται επειδή είμαστε άνθρωποι. Η ανθρωπότητα από μόνη της δεν μας δίνει τίποτα. Αποκτήσαμε δικαιώματα και διεκδικούμε και διατηρούμε τα δικαιώματα επειδή αγωνιζόμαστε, επειδή αγωνιστήκαν διάφορες κατηγορίες ανθρώπων. Και όταν μιλάμε για πράγματα όπως είναι η φυλή, το χρώμα, όπως μιλάμε για τη σεξουαλική επιθυμία, δηλαδή για το τι είμαι εγώ σαν άνθρωπος, αυτά δεν είναι δικαιώματα, αυτό είναι που έρχεται πριν από τα δικαιώματα. Έρχεται στον ορισμό του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Και όπως ξέρουμε στην ιστορία μας, παρότι η λογική της ανθρωπότητας έχει εισάγει μία λογική καθολικότητας, ισότητας κτλ., η έννοια, πολιτικά η έννοια της ανθρωπότητας έχει χρησιμοποιηθεί και ακόμα χρησιμοποιείται ακριβώς για να χωρίσει τους ανθρώπους σε αυτούς που είναι πλήρες, άλλοι που είναι λίγο και άλλοι που δεν είναι καθόλου. Εκείνοι που δεν μιλάνε τη γλώσσα μας, που δεν μοιράζονται τη θρησκεία μας, που ανήκουν στη λάθος τάξη, στο λάθος χρώμα, στη λάθος σεξουαλικότητα, έχουν μείνει και μένουν ακόμα έξω από τον ορισμό της ανθρωπότητας. Και γι' αυτό ήθελα να τελειώσω αυτή την εισαγωγική παρατήρηση λέγοντας ότι δεν είναι λοιπόν η ανθρωπότητα που μας δίνει τα δικαιώματα, είναι ακριβώς οι αγώνες μας και με αυτά τα δικαιώματα που έχουμε κερδίσει και συνεχίζουμε να κερδίζουμε γιατί τα χάνουμε κιόλας, μας κάνουν περισσότερο ή λιγότερο τους ανθρώπους. Και αυτά που ακουστήκαν σήμερα στη Βουλή, αν λεγόντουσαν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, θα είχαν οδηγήσει σε διώξεις. Και είναι όνειδος να ακούμε τέτοια πράγματα στη Βουλή των Ελλήνων. Αλλά να έρθω τώρα στο θέμα το οποίο συζητάμε και να πω τις τέσσερις μεγάλες αντιρρήσεις που ακούσαμε, δυστυχώς και από την αξιωματική αντιπολίτευση, γύρω από το θέμα της αναδοχής και της τεκνοθεσίας των ομόφυλων ζευγαριών. Να ξεκινήσω με ένα πρώτο αρνητικό επιχείρημα. Ξέρετε ότι τα ιδρύματα και ο ιδρυματισμός ακούστηκαν πολλά, αλλά όποιος τα έχει ψάξει λιγάκι ξέρει επίσης ότι ενώ όλη η ευρωπαϊκή βιβλιογραφία λέει τα παιδιά πρέπει να μένουν στα ιδρύματα ένα μέσο όρο 6 μηνών, εδώ έμεναν σε ένα μέσο όρο 6 χρόνων. Και δεν ήταν μόνο αυτά. Στα διάφορα εκκλησιαστικά ιδρύματα, σε ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου κτλ., από ό,τι έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία, είχαμε επιβολή στα ανήλικα παιδιά ακραία συμπεριφορά, απαγόρευση στα κορίτσια να φοράνε παντελόνια, επιβολή αυστηρής νηστείας, απαγόρευση συμμετοχής σε εκδρομές. Είχαμε δηλαδή την πιο σκληρή βιοπολιτική. Ένα τρόπο για να φτιάχνονται άνθρωποι, συνειδήσεις και συμπεριφορές της πλήρους υπακοής. Του να μην μπορούν να σκέφτονται από μόνοι τους. Δεύτερο επιχείρημα. Αυτό είναι λοιπόν το αρνητικό επιχείρημα. Προτιμάς αυτό ή προτιμάς
να πάρει μια οικογένεια, οτιδήποτε είδους οικογένεια, τα παιδιά αυτά και να τα πάει στο σπίτι και να τους δείξει την αγάπη. Το δεύτερο επιχείρημα που ακούσαμε και το άκουσα και δυστυχώς στενοχωρήθηκα και από την κυρία Παπαρίγα, ακούσαμε λοιπόν ότι υπάρχει, λέει, μια αμφισβήτηση στην επιστήμη. Υπάρχουν, λέει, επιχειρήματα και από εδώ και από εκεί. Ακούσαμε κάτι από το Τέξας. Ακούσαμε κάτι που λέει ο ένας και ο άλλος και τα λοιπά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αυτό το επιχείρημα είναι τελειωμένο. Και θα σας πω γιατί είναι τελειωμένο. Το 2013, σε μια μεγάλη υπόθεση στο ανώτατο δικαστήριο, στο Supreme Court των ΗΠΑ, την υπόθεση Windsor εναντίον των ΗΠΑ, ήταν μια υπόθεση που συζήτησε το θέμα του γάμου μεταξύ ομοφύλων ζευγαριών. Εκεί λοιπόν έγινε ένα amicus curiae. Και επειδή δεν ξέρετε πιθανόν, αυτό σημαίνει φίλος του δικαστηρίου. Δηλαδή, στην Αμερική δικαιούνται εταιρείες, σύλλογοι, άνθρωποι που ξέρουν για κάποιο θέμα και που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μια δικαστική απόφαση που θα έχει αποτελέσματα και επιρροή σε πάρα πολύ κόσμο, να καταθέσουν μια έκθεση. Και αυτό το amicus curiae, την έκθεση, την κατέθεσαν οι εξής. Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία, η Αμερικανική Ακαδημία των Παιδιάτρων, η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, η Αμερικανική Ψυχοαναλυτική Εταιρεία και η Εθνική Εταιρεία Κοινωνικών Λειτουργών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Και τι λέει αυτό, και το καταθέτω εδώ στα πρακτικά, διότι αυτά απαντάει τα πάντα. Κοιτάνε όλες τις έρευνες που είχαν υπάρξει μέχρι το 2014, τις μαζεύουν και βάζουν αυτή την έκθεση στο δικαστήριο για αυτό το θέμα. Και τι λέει. Ο ισχυρισμός ότι η νομική αναγνώριση του γάμου ομοφυλών ζευγαριών υποσκάπτει το θεσμό του γάμου και βλάπτει τα παιδιά τους αντίκειται στα επιστημονικά δεδομένα. Η επιστημονική τεκμηρίωση υποστηρίζει το συμπέρασμα ότι η ομοφυλοφιλία αποτελεί φυσιολογική έκφραση της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και δεν επιλέγεται. Υποστηρίζουν ότι τα ομόφυλα ζευγάρια δημιουργούν σταθερές και αφοσιωμένες σχέσεις, που είναι ισοδύναμες με αυτές των ετεροφύλων ζευγαριών. Τα ομόφυλα ζευγάρια δεν είναι λιγότερο ικανά από τα ετερόφυλα να μεγαλώνουν τα παιδιά που είναι εξίσου ψυχικά υγιή και κοινωνικά προσαρμοσμένα όσο και τον ετεροφύλων. Αυτό ήταν λοιπόν το δεύτερο συμπέρασμα. Δεν υπάρχει κανένας, όπως ξαναπεί η επιστήμη και επιστημονικές έρευνες, λέει ψέματα. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Τρίτο, πραγματικότητα, το πραγματολογικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά τέτοια. Υπάρχουν παιδιά που έχουν μεγαλώσει, που μεγαλώνουν είτε με ένα σε μονογοϊκές οικογένειες ομοφυλοφίλων, είτε σε οικογένειες με δύο ομόφυλους γονείς μέσα από διάφορες διαδικασίες που ξέρουμε. Είχαμε το ουράνιο τόξο την Κυριακή. Είναι πραγματικό. Τι μιλάτε? Γιατί επιτίθεστε σε αυτά τα παιδιά για να τους κάνετε να αισθανθούν κατώτεροι? Και να πω και ένα τελευταίο τώρα που το ακούσαμε αυτές τις ημέρες, δυστυχώς από τη Νέα Δημοκρατία. Η αναδοχή, το αντιγράφω από την Καθημερινή. Ή η τεκνοθεσία θα αποβεί εις βάρος των παιδιών λόγω παραγόγου στίγματος που μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα μπούλι. Την έκφραση παράγωγο στίγμα είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Χρόνια. Δεν την άξα να ακούσει. Την έβγαλε εδώ πέρα, φαντάζομαι και ο κ. Μητσοτάκης, δεν ξέρω ποιος την έβαλε. Αλλά τι λέει. Λέει το εξής. Ότι εάν παιδιά που είναι είτε θετά είτε παιδιά μιας κατάστασης που φτιάχνει αυτός ο νόμος πάνε στο σχολείο, θα τους κάνουν bullying, θα τους κάνουν βία, θα τους κάνουν ψυχολογική υποτίμηση και επίθεση. Δηλαδή τι λέει, θα το έλεγε το ίδιο για παιδιά αμαία, θα το έλεγε το ίδιο για παιδιά ανάπηρα, για παιδιά που έχουν κάποιο πρόβλημα άλλης μορφής υγείας? Όχι. Εδώ το λέει. Και τι λέει, κανονικοποιεί, φυσικοποιεί την επίθεση, τη βία, λέει ότι είναι στην κοινωνία. Έχουμε και τι να κάνουμε. Εάν είναι στην κοινωνία αυτή η βία, η επίθεση, το bullying, είμαστε υποχρεωμένοι να το σταματήσουμε. Δεν μπορούμε όμως να το δεχτούμε και να πούμε αυτό είναι το επιχείρημα, γιατί τα παιδιά αυτά δεν πρέπει να έχουν τέτοιους γονείς. Αυτό λοιπόν το βήμα, το οποίο... Μισό δευτερόλεπτο. Ναι, όχι, νόμιζα ότι δεν με ακούσατε καθόλου αυτό. Με συγχωρείτε, ναι. Αυτό το βήμα, είμαι πολύ εκνευρισμένος με αυτά που ακούσαμε σήμερα εδώ. Αυτό το βήμα, το οποίο είναι κομμάτι του εξυγχρονισμού του ελληνικού κράτους, του αστικού κράτους,
το οποίο το κάνει μόνο αυτή η κυβέρνηση βήμα-βήμα και φτιάχνει ένα ελληνικό αστικό κοινωνικό κράτος. Και βέβαια ταυτόχρονα βάζει μέσα και τα σπέρματα για να το ριζοσπαστικοποιήσει. Από τη μια πλευρά έχουμε αυτή την κοινωνική που είναι βήμα-βήμα-βήμα να προχωρήσουν αυτή την κατεύθυνση και από την άλλη μια κοινωνική φοβάμαι λογική και πολιτική από τη Νέα Δημοκρατία που σιγά-σιγά αποχωρίζεται από τα ευρωπαϊκά κεκτημένα και δεδομένα. Και αυτό είναι κάτι που κάνει μεγάλη ζημιά στην Ελλάδα. Διότι καλά λένε συνεχώς ο Καραμαλής μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αν κοιτάξετε τις αποφάσεις και τις δηλώσεις της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας στους τελευταίους 3-4 μήνες, έχουν σιγά σιγά φύγει από την ευρωπαϊκή λογική. Εμείς είμαστε και Ευρωπαίοι και ριζοσπάστες με μέτρα σαν και αυτό.